Περνούσαν τα παιδιά αυτά, τέσσερα παιδιά, κόλαση από ό,τι καταλαβαίνω. Κόλαση, αλλά τα παιδιά τώρα τα πήραμε εγώ με τη γυναίκα μου και με την πεθερά μου, τα έχουμε πάνω σπίτι. Είναι καλά τα παιδιά? Ναι, είναι καλά, τώρα τα έχω εγώ με τη γυναίκα μου, τώρα θα πάω να ψωνίσω πράγματα, ας πούμε, γιατί και προχθές η γυναίκα μου ψώνισε κάτι πράγματα, τους πήγε πάνω σπίτι με μια θεία τους. Και τα πήγε η γυναίκα μου με το μηχανάκι απάνω στο σπίτι. Τώρα τα παιδιά είναι καλά, χαίρονται που είναι μαζί σας, νιώθουν ασφαλή? Ναι, ειδικά το μικρό, το κάνε μπάνιο χθες η κόρη μου, το βάλε στην τουσκέρα, το κάνε μπάνιο, το δώσε ρούχα καινούργια να φορέσει. Το πήγε η γυναίκα μου το πρωί στο σχολείο. Τώρα θα πάει ο μεγαλύτερος αδερφός, το πάρει, γιατί η γυναίκα μου δουλεύει, σχολάει 4 ώρα. Έχουμε συνοηθεί το πρωί να το πηγαίνει η γυναίκα μου. Το μεσημέρι θα πάει το παίρνει ο αδερφός, ο μεγαλύτερος που είναι 25 χρόνια. Ό,τι καταλαβαίνω, έχετε παλέψει πολύ όλοι για να επέμβει η πρόνοια. Η γυναίκα μου στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, ειδικά με αυτό το θέμα. Τώρα πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ζητήσετε εσείς να πάρετε την επιμέλεια των παιδιών. Και υπογράψει η πεθερά μου χθες στο τμήμα κάτω και πήραμε τα δύο. Και τ' άλλο το κορίτσι θα το πάρει η άλλη θεία. Τα παιδιά είναι σίγουρα τώρα, όταν είμαι εγώ και η γυναίκα μου και η γιαγιά και ο παππούς, θα τα φροντίζουμε όσο μπορούμε πιο καλά από τα παιδιά μας. Ήδη εχθές θεία και τους ψωνίσαμε κάτι πράγματα, τώρα θα πάω πάλι κάτι ψώνια που θέλουν να τους πάρω κάτι ρούχα. Τι σας είπαν όταν τα πήρατε σπίτι? Απλώς τα παιδιά ήταν λίγο έτσι ζαλισμένα, ξέρω εγώ, πάνε σχολεί ακόμα τα παιδιά, θα τα φέρουμε ένα απόγευμα. Τώρα δεν ξέρω αν την βγάλαμε από το νοσοκομείο σήμερα, γιατί η αληθεία πάνω, θα πάω να τα δει.